την πρώτη γιορτή Καλαμαριού οργανώθηκε σήμερα ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Με πρωτοβουλία των κατοίκων, η Δημοτική Αρχή όπως πάντα βοηθάει βέβαια και οι λεγόμενοι Καλαμαράδες της Γάβδου υπενθύμησαν και τήρησαν έθιμα και παραδόσεις. Χαρακτηριστικό πλάνο βέβαια από εκεί από την περιοχή. Είμαστε έτοιμοι να πάμε, είναι ο κύριος Λευτέρης Λουγιάκης, είναι κάτοικος Γάβδου και Αλιέας βέβαια. Επικοινωνήσαμε και από το πρωί, μας έστειλε αυτές τις εξαιρετικές φωτογραφίες η κυρία Λίλιαν Στεφανάκη, δήμαρχος της Γάβδου, που πάντα σηκώνει το τηλέφωνο, μας απαντά και συνεργαζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε. Είμαστε. Την καλησπέρα μας. Καλή Σαρακοστή. Καλησπέρα, καλή Σαρακοστή, καλή εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πρώτη γιορτή Καλαμαριού. Ναι, ευχαρίστω γίνεται κάτι καλό για το νησί μας, ευτυχώς, ναι, γιατί ναι. Θέλαμε χρόνια. Ναι. Και χάρη στο Δήμο μας έγινε κάτι που ήταν ένα όνειρο, γιατί δυστυχώς το νησί μας δεν παράγει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα τα καλαμάρια είναι που ασχολούμαστε οι ντόπιοι και είναι κάτι καλό για το νησί δηλαδή. Πρώτη γιορτή για φέτος. Ναι. Και ελπίζουμε να παραμείνει κάτι για να ξεχνάμε. Θα παραμείνει το μένω, βέβαια. Το μόνο σίγουρο θα γίνει θεσμός. Το ξεκινήσατε καλά. Για πείτε μας τώρα, μεζέδες με καλαμάρι, άφθονο στην περιοχή βέβαια. Ναι, εννοείται αυτό. Άφθονο καλαμάρι, το χαρήκαμε. Ναι. Είναι κάτι που το παράγει ο τόπος, είναι και το χαίρονται και οι ντόπιοι, δηλαδή είμαστε λίγα άτομα, αλλά το χαιρόμαστε, δηλαδή κάτι και περνάει η ώρα μας. Και χάρη στο Δήμο, ευτυχώς το έγινε κάτι, μια πραγματικότητα. Είστε Αλιέα, σωστά. Σήμερα παράγουμε. Δεν σας άκουσα. Είστε Αλιέας, λέω. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Επαγγελματίας. Αλιέας, τόπου καλαμάρι. Ναι. Το βγάλαμε εμείς οι ίδιοι τόπιοι, δηλαδή είναι τόπιο καλαμάρι, είναι καλαμάρι Γάβδου. Ναι. Το προφέραμε εμείς οι ίδιοι, βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε στο νησί για τη γιορτή αυτή, που είναι κάτι καλό για το νησί. Και πώς συνοδεύεται τώρα με το καλαμάρι? Εντάξει, λίγο με την Καθαρά Δευτέρα προσφέραμε κάτι έξτρα, κάτι τα παραδοσιακά πράγματα που λέμε, έτσι, μια ταραμοσαλάτα, μια... Σωστά, λίγο χαλβά, ε! Λίγο χαλβά, ναι, έτσι έξτρα πράγματα, που το καλαμάρι ήταν κάτι το διαφορετικό, που δίνει κάτι το καλό για το νησί. Μάλιστα. Γιατί είναι και διαφορετική γεύση του, σαν το πιο καλαμάρι, δεν είναι το εμπόριο. Στόχος λοιπόν ποιος είναι, του χρόνου να έχουμε τη δεύτερη γιορτή καλαμαριού εκεί στη Γάβδο. Εννοείται, και του χρόνου και του παραχρόνου και του μεταπαραχρόνου. Έτσι, μπράβο. Να γίνει έτσι μπράβο. Κάτι. Χάρη στο Δήμο, ευτυχώς που έδωσε την πρώτη γιορτή. Να παραμείνει δηλαδή μια γιορτή και του νησί, που είναι κάτι που το προσφέρει το νησί. Δηλαδή, εκτός από τα ντόπια κρέατα, προσφέρουμε και καλαμάρι, το ψάρι. Λευτέρη, μόνιμος κάτοικος της Γάβδου, έτσι δεν είναι? Αυτό εννοείται. Κυλικιακά είσαι και μικρός, ηλικία σου είναι. Ναι, είμαι 22 χρονών. 22. Και πώς φαντάζεσαι το μέλλον, να κλείσουμε λίγο με αυτό, δύσκολη καθημερινότητα, κακά τα ψέματα. Το μέλλον, ναι, πώς το φαντάζεσαι? Είναι λίγο δύσκολη, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια της πόλης, ότι έχουμε λίγο παραπάνω επιλογές, δεν έχουμε... Πρέπει να παράγουμε εμείς οι ίδιοι κάποια πράγματα. Παράδειγμα το ψάρι, το κρέας, το φρέσκο, αυτό που λέμε, δηλαδή θα πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω βασικά πράγματα, δεν υπάρχει εδώ πέρα, το παραγγείλεις από την Παλιόχωρα, τα Σφακιά, από τα Χανιά, από μακριά δηλαδή, και τα παίρνεις κατεψυγμένα, δηλαδή το καλαμάρι είναι κάτι τόπιο. Λευτέρη, το κρέας είναι κάτι τόπιο. Η μέρα σου τι ώρα ξεκινάει, ναι, και πώς κυλάει η μέρα σου στη Γάβδο? Με κάτι βασικές δουλειές, εγώ ασχολούμαι και σαν εθελοντής πυροσβέστης. Ναι. Σαν κτηνοτρόφος, σαν ψάρα το βράδυ. Προσφέρω δηλαδή και στην οικογένειά μου γενικότερα, γιατί είμαστε και πολύτεχνοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα. Ο καθένας ασχολείται με το κάτι παραπάνω. Μπράβο. Άλλος είναι ψαράς, άλλος είναι γεωργός, άλλος είναι κτηνοτρόφος. Ταβέρνα το καλοκαίρι που είναι ο τουρισμός. Μπράβο. Δεν έχει πολλά πράγματα στο νησί ακόμα. Σιγά, σιγά. Και ελπίζουμε τώρα με το. Λευτέρη, χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια. Πολύτεκνη οικογένεια εκεί πολύ. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Με το καλό.
Να τα ξαναπούμε, να είσαι καλά. Και το χρόνο ελπίζω δεύτερη γιορτή καλαμαριού και... Τώρα εδώ τους επόμενους μήνες θα τα ξαναπούμε πάλι, θα τα ξαναπούμε με σύνδεση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.